Πυρκαγιά στα περιφερειακά σχέδια διαχείριση αποβλήτων, βάζει η κυβέρνηση, η οποία κατέθεσε διάταξη στο νέο εφαρμοστικό νόμο, σύμφωνα με την οποία δύο υπουργεία θα καθορίζουν πλέον το παιχνίδι και τους όρους στους περιφερειακούς σχεδιασμούς για τα απορρίμματα. Με μια τέτοια διάταξη φαίνει τα πάνω κάτω έτσι και αλλιώς στις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, δυναμητίζει την αυτοτέλεια των περιφερειακών αρχών και δυναμητίζει, αν θέλετε, και μια προσπάθεια η οποία γίνεται σε ένα τόσο δύσκολο θέμα όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Όταν ξαφνικά βλέπεις κάποιον εκ των άνω να προσπαθεί με κάποιο τρόπο να βάλει ένα εμπόδιο επιπλέον, ένα πρόσθετο εμπόδιο στην προσπάθεια αυτή, νομίζω ότι δεν συμβάλλει στην ορθή διοίκηση. Όπως υποστηρίζουν οι αρμόδιοι, η επίμαχη διάταξη αποδυναμώνει τη φωνή των τοπικών κοινωνιών και καταργεί το σκληρό πυρήνα των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς αποφασίζει το κράτος των Αθηνών, το οποίο θα έχει τον τελικό λόγο. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι υπερβολή το να απαιτούνται εγκρίσεις σε αυτό το επίπεδο και παρόλα αυτά με έκπληξη είδαμε να έρχεται μια απόφαση ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός υπογράφεται από δύο υπουργούς. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις από όλες τις πλευρές. Δεν ακολουθεί τον κανόνα της λογικής, δεν λύνει προβλήματα, δημιουργεί περισσότερες εντάσεις χωρίς λόγο. Το περιβάλλον δεν περιμένει. Οι πολίτες δεν μπορούν να περιμένουν άλλο τις τυχόν αλλαγές ή τους πειραματισμούς. Παρέμβαση για το θέμα έκανε η ΚΕΔΕ, η οποία αντιδρά σε επίμαχες αλλαγές που τορπιλίζουν τις προσπάθειες ετών της αυτοδιοίκησης, ενώ την ίδια ώρα ασαφές παραμένει το τοπίο και σε σχέση με τα τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων. Τα τοπικά σχέδια διαχείρισης των Δήμων δεν μας λέει ποιος τα εγκρίνει, από πού εγκρίνονται. Υπάρχει ένα ασαφές τοπίο, όπως είναι τελείως ασαφές τι πρέπει να είναι πρώτο, το τοπικό σχέδιο που πρέπει να κάνουν οι Δήμοι ή μια ομάδα Δήμων, ή πρέπει να είναι ο περιφερειακός σχεδιασμός. Θεωρώ ότι στην Κρήτη δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Ήδη ο περιφερειακός μας σχεδιασμός είναι στην κατεύθυνση και στην κεντρική φιλοσοφία του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων. Να προχωρήσουν τα έργα που είναι ήδη σε μεγάλη οριμότητα, όπως είναι η μονάδα μηχανικής διαλογής και κομπαστοποίησης του Αμαρίου που θα κατασκευάσει ο ΕΣΔΑΚ και η μονάδα επίσης μηχανικής διαλογής και κομπαστοποίησης της Χερσονήσου. Θα κατασκευάσει ο Φως Δαβόρειας Πεδιάδας. Κοιτάξτε, υπάρχουν περιφερειακοί σχεδιασμοί που έχουν και αυτή η οριμότητα σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Υπάρχουν όμως άλλοι που δεν έχουν ούτε καν συνταχθεί και άλλοι που είναι πιθανώς τα σπάργανα. Εφόσον ψηφιστεί με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, για το καυτό αυτό ζήτημα θα απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, όταν μάλιστα σήμερα αρκεί η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καπελώνει γενικά την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ναι. Η απόφαση τώρα αυτού του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πρέπει να κρίνεται από τους Γενικούς Γραμματείς τόσο των Υπουργείων Εσωτερικών όσο και του Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εν τω μεταξύ, αντιπροσωπεία Δημάρχων της Κρήτης συναντήθηκε με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Ιωάννη Μπαλάφα εν ώψη της ψήφισης του νόμου για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. Στην ουσία, προτείναμε αυτό που ομόφωνα έχει αποφασιστεί από την ΠΕΡ, δηλαδή να παραμείνουν οι επιμέρους φορείς διαχείρισης των απορριμμάτων όσοι έχουν και ο ΕΣΔΑΚ, ο Ενίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, να μετεξελιχθεί στην ουσία, να προβληθεί από τον Περιφερειακό Φόσδα. Έχει υποβάλει μια σειρά ετοιμάτων για ολόκληρη την Κρήτη. Θα δούμε την ανταπόκριση ή μη της κυβερνήσεως.